και αυτή τη φορά αλλά και την προηγούμενη φορά που χρειάζεται να συγκεντρωθούμε εδώ για το θέμα του Κέντρου Υγείας του Λίδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λίδας εξέφρασε ομόφωνα την άποψή του ότι όχι μόνο είμαστε υπέρ της διατήρησης, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για την δικιά μας κοινωνία, αλλά εξέφρασε την ομόφωνη απόφασή του για την αναβάθμιση επιτέλους αυτού του Κέντρου Υγείας. Δεν θα επεκταθώ σε θέματα που εξηγούν τους λόγους διατήρηση αναβάθμιση, θα το κάνουν εκπρόσωποι εργαζομένων, ίσως κάποιοι πολιτικοί φορείς. Εγώ μιλώ ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Και προσωπικά για μένα, αλλά και για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ιστορική στιγμή αυτή σήμερα. Και ιστορική αυτή στιγμή είναι και για την Δημοτική Αρχή. Ρόλος της είναι να μπαίνει μπροστά στους αγώνες των πολιτών, του λαού, και ιδιαίτερα για αγώνες που είναι δίκαιοι. Για αγώνες οι οποίοι πρέπει να δοθούν και να κερδιθούν. Άκουσα προχθές, χθες το μεσημέρι, δεν κάνω λάθος, σε ένα κεντρικό κανάλι τοπικό, την κυρία Μπριάνη, τον ακριβή τίτλο της οποίας στο θέμα της υγείας δεν τον γνωρίζω, να λέει πως δεν υπάρχει περίπτωση να υποβαθμιστεί ή να κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποστεί καμία ζημιά αυτός ο πολίτης, παρά μόνο καλά θα δούμε. Την άκουσα μάλιστα στο τέλος να ισχυρίζεται πως αν θέλει ο κόσμος, έτσι απλά το είπε, να βγει στους δρόμους και να φωνάξει, δικαίωμά του. Την ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την, θα έλεγα, αποδοχή του να εκφράζουμε δημοκρατικά το δικαίωμά μας, να πεθάνουν τα παιδιά μας στον δρόμο και εμείς οι ίδιοι. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Τα δημόσια αγαθά της παιδείας, τα δημόσια αγαθά της υγείας, μιας και μιλάμε για το κέντρο υγείας, δεν έχουν μόνο το χαρακτήρα του δωρεάν. Έχουν το χαρακτήρα για όλους. Εμείς που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι σήμερα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όχι το κλείσιμο του Κέντρου Υγείας της Λίδας, γιατί δεν θα συνταγογραφηθούν κάποιες συνταγές. Όχι μόνο στο κλείσιμο του Κέντρου Υγείας, γιατί δεν θα προλάβουμε να σώσουμε κάποιες ζωές. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ δίπλα μας σήμερα, ανασφάλιστοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά, έχουν γονιούς. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ να νοσηλευτούν σε αυτό που λέγεται δωρεάν δημόσιο κέντρο υγείας. Αν θέλουμε δημόσια αγαθά που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή της δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία λείπει σήμερα από εδώ μέσα. Δημοκρατία δεν είναι να είσαι φτωχός. Φτώχεια και δημοκρατία δεν υπάρχει. Ανεργία και δημοκρατία δεν υπάρχει. Κλειστό κέντρο υγείας και σχολεία κλειστά με δημοκρατία δεν πάνε μαζί. Αυτό που θα μεταφέρουμε όλοι μας εδώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα μας. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του αγώνα μας, γιατί έχουμε να κάνουμε με θεριά και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους αποφασισμένους. Δεν είναι κορόιδα. Δεν είναι ανίκανοι. Δεν είναι ανόητοι. Δεν είναι αμόρφωτοι. Έχουν μορφωθεί στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι επιλογή να πάμε όλοι και να πληρώσουμε. Όποιος έχει θα πληρώσει και όποιος πληρώσει θα ζήσει. Όποιος δεν έχει δεν θα πληρώσει και όποιος δεν πληρώσει δεν θα ζήσει. Να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας. Όποιος λοιπόν θα φύγει από εδώ σήμερα και θέλει να αγωνιστεί, θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Δεν θα επιτρέψω στον γείτονά μου που και στο μαγαζί του και έναν ασφάλιστο να πεθάνει το παιδί του. Δεν θα επιτρέψω στον αδερφό μου που έχει να πάρει 9-5 χρόνια να πεθάνει η γυναίκα του. Δεν θα επιτρέψω στον γείτονά μου που δεν έχει φράγκο και είναι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση να πεθάνει. Αυτό το μήνυμα να μεταφέρουμε, αυτό το μήνυμα να έχουμε στις καρδιές μας και κάποια στιγμή θα τα βρουν τα υπόλοιπα.